Η σύλληψη του Ρώσου ηγέτη τη αντιπολίτευση Αλεξέη Ναβάλνη κατά την επιστροφή του στη Μόσχα μπορεί να ήταν προβλέψιμη, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ανεκτή. Η Ευρώπη έχει σώσει τη ζωή του και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τι γερμανικέ αρχέ που τον βοήθησαν. Καλούμε τι ρωσικέ αρχέ να απελευθερώσουν τον κύριο Ναβάλνη. Η κράτησή του αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον υποστηρίζουμε. Οι κυβερνήσει των κρατών μελών τη Βαλτική, η Λιθουανία, η Λετωνία και η Εστονία, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αμέσω νέε κυρώσει εναντίον τη Ρωσία. Το Γραφείο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει εκδώσει δήλωση λέγοντα ότι είναι βαθιά προβληματισμένο και ζητεί διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα. Ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, αναφέρει ότι οι δυτικοί ηγέτε βρήκαν μια αφορμή για να αποσπάσουν την προσοχή από την πανδημία. Ο Ναβάλνη λέει: Η Ρωσική Ομοσπονδία και προσωπικά ο πρόεδρο Πούτιν με δηλητηρίασε και αυτό γίνεται αντιληπτό από τη Δύση χωρί καμία αμφιβολία. Αλλά έχουμε τα γεγονότα μόνο όπω τα λέει ο Ναβάλνη σε ανακρίσει γερμανικών δομών επιβολή του νόμου. Οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να συζητήσουν τη σύλληψη και την κράτηση του Ναβάλνη κατά τη διάρκεια τη Συνόδου Κορυφή μέσω τηλεδιάσκεψη αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, νέα για τυχόν κυρώσει θα υπάρξουν κατά πάσα πιθανότητα όταν συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών.